Συνάδελφοι, εγώ θέλω να κάνω την εξής σκέψη. Εάν δεν υπήρχε για το ζήτημα το οποίο, εντάξει, αντικειμενικά και δικαίως μονοπωλεί εδώ τη συζήτηση. Εάν δεν υπήρχε το Δουβλίνο 2, η κοινή λογική λέει και τα γεγονότα δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν καν ελκυστικός προορισμός για πρόσφυγες ή μετανάστες, παρά μόνο για ελάχιστους. Εάν δεν υπήρχε η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η κυβέρνηση της Τουρκίας και ο Πρωθυπουργός δεν θα είχαν τη δυνατότητα να εργαλειοποιούν τους πρόσφυγες και να βάζουν την Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα, προκειμένου να κάνουν εκβιασμούς. Για εμάς, η λύση η οποία παίρνει υπόψη τα αντικειμενικά συμφέροντα του ελληνικού λαού, παίρνει υπόψη και τα αντικειμενικά συμφέροντα των προσφύγων, των μεταναστών του κόσμου αυτού, είναι εκείνη που κινείται στην κατεύθυνση του να βγει η χώρα και να καταγγείλει το Δουβλίνο 2. Θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει εδώ και αρκετά χρόνια εδώ μέσα και μάλιστα θέλω να πω ότι δεν είναι εδώ και κάτι που δεν έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές χώρες που έχουν καταγγείλει το Δουβλίνο 2 και θεωρούν ότι δεν ισχύει για τις ίδιες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης και στην κατεύθυνση της καταγγελίας, αν θέλετε, της απεμπλοκής σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα από τη λογική της κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επίσης, κάτι το οποίο βοηθάει και θα βόηθαγε και θα ήταν στην ίδια αυτή κατεύθυνση, θα ήταν η διαδικασία ταυτοποίησης, υποβολής και αποδοχής αιτήματων ασύλου και μεταφοράς εκπεραίωσης των προσφύγων να γίνεται στο τουρκικό έδαφος. Εδώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει, εδώ θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο και ο ΙΕ, εδώ θα μπορούσε να παίξουν ρόλο μια σειρά παράγοντες, εάν και εφόσον είχαν τη δυνατότητα, την επιθυμία πρώτα και κύρια, να αποκλιμακώσουν αυτή την ιστορία. Φαίνεται το παιχνίδι, βέβαια, είναι πολύ χοντρό, αλλά φαίνεται επίσης και ότι και ο ελληνικός λαός έχει μπει σε μια πολύ δύσκολη ατραπό. Όσοι μιλάνε για ξερονήσια, μάλλον έχουν στο μυαλό τους αυτή τη δύσκολη ατραπό στην οποία έχει μπει ο ελληνικός λαός και μάλλον έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι εν τέλει ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός για τον οποίο τα ξερονήσια προορίζονται. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα ζητήματα οφείλουν από τώρα να καταγγέλλονται. Γι' αυτό δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και να χειροκροτάμε άκρητα, να σκεφτόμαστε περισσότερο και ό,τι συζητάμε και ό,τι λέμε μένει εδώ και καταγράφεται. Δεν έχει «δεν είπα, δεν ήξερα» μετά. Τις έχουμε δει τις συνέχειες αυτές. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, μολονότι δικαίως δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά είναι, αντικειμενικά εννοώ, αλλά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που τη δίνει τη δυνατότητα από τα δημοτικά συμβούλια στις οικονομικές επιτροπές να αποφασίζουν για την ανάθεση λειτουργιών σε ιδιώτες. Θυμίζω ότι ήδη πριν από λίγο καιρό αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται και ειδική αιτιολογία σε σχέση με αυτό. Να φεύγουν λοιπόν από την αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων όργανα εκλεγμένα με εκλογές από το σύνολο του λαού της κάθε πόλης και να περνάνε στις οικονομικές επιτροπές, οι οποίες ναι μεν αποτελούνται και αυτές από εκλεγμένους, αλλά η συγκρότησή τους δεν παίρνει υπόψη ούτε την αλογική εκπροσώπηση, πολύ δε περισσότερο με τις πρόσφατες ρυθμίσεις από το Σεπτέμβριο που γίνανε, δίνει δυσανάλογες, θηριώδεις πλειοψηφίες στις διοικήσεις των Δήμων. Είναι μια εξέλιξη λοιπόν κάθετα αρνητική, είναι μια εξέλιξη η οποία δεν σέβεται ούτε τελικά τη δημοκρατική λειτουργία, ό,τι άποψη και να έχει κανείς. Δεν μπορεί εγκλειστό και παραβίστο να παίρνονται αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την τσέπη και την ποιότητα των παρεχών υπηρεσιών στους πολίτες. Το νόημα του ψηφίσματος που κατέθεσε η Λαϊκή Σπύρος είναι ακριβώς στην κατέθεση της καταδίκης αυτής της απόφασης. Και βεβαίως και ο λαός της Θεσσαλονίκης οφείλει να γνωρίζει ότι και από αυτή την πλευρά τα πράγματα δυσκεραίουν ακόμα περισσότερο και βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες νομίζω, καθίστατο όλο και περισσότερο διακοσμητικό.